που δείχνει τις αντιλήψεις περί κόσμου, περί σύμπαντος, περί γης, την εποχή εκείνη. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι θεόπνευστο πράγμα και πρώτο το ξέρουμε. Αυτά είναι απάνω στα θέματα της φύσεως και δεν τίθεται θέμα. Οπότε υπήρχε το πτολεμαϊκό σύστημα, τα ξέρετε από το σχολείο, τα ξέρουμε αυτά. Δηλαδή η ερμηνεία του σύμπαντος ήταν τότε γεωκεντρική, ότι τα πάντα γυρίζουν περί την γη. Το κέντρο του παντός είναι η γη. Σήμερα ξέρουμε ότι η γη δεν αποτελεί το κέντρο του παντός. Μέχρι τότε ήταν απόπειρες ερμηνείας του φαινομένου. Τι είναι η γη, τι είναι το σύμπαν. Αλλά όταν έγινε αντιληπτό πια και απεδείχθη, και εγώ δεν ξέρω πως σήμερα, το παιδάκι της πρώτης δημοτικού το γνωρίζει, ότι η γη γυρίζει περί των ήλιων και όχι ο ήλιος περί την γη, και έχουμε πάσα ανακρίβεια του πράγματος, αυτό από θεωρία ή ερμηνεία έγινε επιστημονική αλήθεια. Δεν χωράει ούτε μία αμφισβήτηση. Τελείωσε. Αυτό είναι επιστημονική αλήθεια. Αντιθέτως, κάτι που ακόμη δεν το ανακαλύψαμε, δεν το ξέραμε πλήρως, υπάρχουν σκοτεινά σημεία, έχουμε ενδείξεις, όχι αποδείξεις, άλλο ένδειξεις και άλλο απόδειξεις. Τότε, με το υλικό των ενδείξεων δομούμε, κτίζουμε μία θεωρία, δηλαδή μία ερμηνεία. Γι' αυτό πολλές φορές για το ίδιο πράγμα υπάρχουν περισσότερες της μιας θεωρίες. Η θεωρία λοιπόν δεν είναι παρά ένας τρόπος ερμηνείας. Αύριο έρχεται μια άλλη θεωρία η οποία είναι πληρεστέρα της προηγουμένης. Απορρίπτουμε εκείνη και δεχόμαστε τη νεοτέρα. Ή μπορούμε να επανέλθουμε σε μια παλαιότερα. Το θέμα του φωτός, είπατε μακριά. Το θέμα του φωτός, ξέρετε, αν και μακρηγορώ, αλλά σας το λέω για παράδειγμα, το θέμα του φωτός είναι άγνωστον. Η φύση του φωτός είναι άγνωστη. Δηλαδή όχι τελείως άγνωστη, αλλά δεν είναι τελείως γνωστή. Διότι το φως έχει μία διπλή συμπεριφορά. Η μία συμπεριφορά του είναι μηχανική. Και ο Νεύτων είναι ο πρώτος ο οποίος διατύπωσε μία θεωρία περί του φωτός, ότι αποτελείται από μικρά σωματίδια, τα φωτόνια. Τότε δεν τα είπε φωτόνια, σήμερα τα ξέρουμε ότι είναι φωτόνια, τα οποία έχουν μηχανική συμπεριφορά. Εκείνη που έχει μία μπαλίτσα, όταν πέσει σε ένα επίπεδο και κάνει γκέλι και γυρίζει πίσω, και αν πέσει πλαγίως, η γωνία προσπτώσεως είναι ίση με τη γωνία ανακλάσεως. Να σας θυμίσω και μερικά πράγματα από το σχολείο μας. Βλέπετε λοιπόν ότι η συμπεριφορά είναι μηχανική. Πράγματι, πάρτε έναν καθρέπτη, αν ρίξετε μία ακτίνο φωτός, θα ανακλαστεί από εκεί. Πώς κάνουμε το καθρεπτάκι, παίρνουμε την ακτίνα, τη ρίχνουμε κάπου αλλού. Με βάση την κάθετον, την νοητή κάθετον επάνω στον καθρέπτη, έχουμε γωνία προστόσως με γωνία ανακλάσεως, είσαι. Το ξέρει σήμερα και ο τελευταίος μαθητής. Αυτό είναι γνωστό. Αλλά αυτό είναι μία συμπεριφορά μηχανική. Διότι αν πάω να παίξω μπιλιάρδο, μη παίζετε μπιλιάρδο, και πάρω το μπαλάκι με τη στέκα, δεν λέγεται. Εγώ δεν έχω παίξει ποτέ μπιλιάρδο, όχι για καύσιμα το λέω, δεν έχω παίξει απλώς. Και πάρετε το μπαλάκι, και αυτό πρέπει να, νομίζω πρέπει να χτυπήσουμε ένα άλλο μπαλάκι. Αφού χτυπήσει βέβαια το μπαλάκι μας στην πλευρά του τραπεζιού του μπιλιάρδου, αν δεν κάνω λάθος, κάπως έτσι πρέπει να είναι. Πρέπει λοιπόν τώρα εμείς
βλέπετε καμιά φορά τον παίκτη, πάει από εδώ, πάει από εκεί. Τι κάνει, ξέρετε? Προσπαθεί να υποθέσει, να υπολογίσει την γωνία ανακλάσεως, παίρνοντας ανάλογη γωνία προσπτώσεως. Δηλαδή, πώς θα χτυπήσει, ώστε το μπαλάκι αυτό να πάει να χτυπήσει το άλλο μπαλάκι. Ό,τι συμβαίνει με το φως. Αλλά δεν μπορούσε όμως να ερμηνευτεί ένα άλλο φαινόμενο του φωτός. Το έτσι. Παρατηρήθηκε ότι το φως δεν έχει μόνο μηχανική συμπεριφορά, αλλά έχει και κυματική συμπεριφορά. Θερυπήν το φαινόμενο, όσοι είναι φυσικοί από εδώ θα με καταλαβαίνουν πολύ καλά ή απλώς να τελείωσαν και γυμνάσιο. Έχει θερυπήν το φαινόμενο της διαθλάσεως. Ή ακόμα έχουμε το φαινόμενο των κρυστάλλων Νίκολς. Των κρυστάλλων Νίκολς. Αυτά είναι ένα φαινόμενο που δεν ερμηνεύεται με τη μηχανική συμπεριφορά του φωτός, αλλά με την κυματική συμπεριφορά. Ότι το φως έχει κυματική συμπεριφορά. Κυματική. Αυτό ότι έχει κυματική συμπεριφορά το μελέτησε κάποιος Γάλλος επιστήμον, αν θυμάμαι καλά, έλεγε το Φρεσνέλ, αν θυμάμαι καλά. Ναι, Φρεσνέλ ελέγεται. Τώρα πέρασε μια κρίση το θέμα αυτό στη φυσική. Μια κρίση. Τι είναι τέλος πάντων το φως? Είναι μηχανική συμπεριφοράς ή κυματική συμπεριφοράς? Και τότε έρχεται ένας τρίτος. Ο πρώτος ήταν ο Νεύθεν, ο δεύτερος ο Φρεσνέλ. Έρχεται ένας τρίτος, ο Ντεμπρολί, αν θυμάμαι καλά, Γάλλος, ο οποίος συνεδίασε τα δύο πρώτα και είπε ότι το φως έχει, είναι και τα δυο, δηλαδή έχει κυματομηχανική συμπεριφορά. Πήρε και τα δύο. Πολύ καλά, καλά, έτσι έπρεπε δηλαδή. Οπότε η θεωρία του τρίτου είναι πληρεστέρα των δύο προηγουμένων. Άρα η πρώτη θεωρία δεν ήταν επαρκής, έρχεται η δευτέρα. Η δευτέρα όμως δεν είναι πάλι επαρκής, έρχεται η τρίτη. Η τρίτη καλύπτει τις δύο προηγούμενες. Αλλά και η τρίτη, ενώ ερμηνεύει τα φαινόμενα, τελικά η φύση του φωτός έχει μείνει άγνωστη. Έτσι, η πρώτη συμπεριφορά, προτερμήνια, είναι θεωρία. Η δευτέρα είναι θεωρία. Και η τρίτη είναι θεωρία. Διότι μέχρι τώρα η επιστήμη δεν εγνώρισε την αληθινή φύση του φωτός. Μπορεί να βλέπει και να μελετάει τη συμπεριφορά του, όχι τη φύση του. Βλέπετε λοιπόν ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι απόπειρες ερμηνείας και δεν είναι μία επιστημονική αλήθεια. Όπως και περί την ταχύτητα του φωτός, και άλλη φορά σας το έχω πει αυτό, ενώ είναι, έχει μελετηθεί, έχει βγει ένα συμπέρασμα, έχουμε πεξίματα πάνω στο θέμα αυτό. Δηλαδή έχουμε κάποιες μεταβολές και διαρκώς μετρούν και μετρούν ξανά και ξανά, παρότι μετρήθηκε και ξαναμετρήθηκε, μετρούν και μετρούν, γιατί κάτι θα μπορούν να βγάλουν από αυτό. Όπως ακόμη ζυγίζουνε, θα λέγαμε, τα άτομα του υδρογόνου. Θα μου πείτε, σε τι ζυγαριά τα ζυγίζουνε? Το λέμε ζυγίζουνε τώρα, αλλά δεν υπάρχει καμιά ζυγαριά φυσικά, και έχουν βρει μέσα στο ψάξιμο των ατόμων του υδρογόνου ότι κάποια άτομα, πολύ σπανιότερα από το πλήθος των άλλων ατόμων, έχουν συμπεριφορά βαρύτερα. Είναι βαρύτερα. Και τα ονομάσαμε αυτά, πώς τα ονομάσαμε, ποιος θα μας πει. Βρήκανε μετά ότι κάποια άλλα λιγότερα ακόμα έχουν τρεις φορές βάρος περισσότερων. Είναι γνωστό ότι το νερό είναι φτιαγμένο, δηλαδή αποδίδεται από την ένωση του υδρογόνου και του οξυγόνου. Έτσι λοιπόν έχουμε το υδρογόνο που είναι δύο μέρη, λέμε υδρογόνο δύο, και οξυγόνο ένα μέρος. Αν τώρα βάλουμε το υδρογόνο εκείνο που είναι διπλασίου βάρους από το σύνηθες,
θα λέγαμε, άτομων του υδρογόνου. Τότε κάνουμε νερό, αλλά είναι βαρύ νερό. Και αυτό λέγεται δευτέριον, αν δεν κάνω λάθος. Και ούτω καθεξής. Κι όλο μετράνε, κι όλο ζυγίζουν, και διαρκώς αυτό κάνουν. Θα έλεγαμε ότι οι επιστημονικές αλήθειες είναι πολύ λίγες, ενώ οι επιστημονικές θεωρίες είναι πάρα πολλές. Και αυτό δεν είναι μόνο στη φυσική, είναι και σε άλλες επιστήμες, ακόμα και στην ιατρική. Μπορεί να λέμε ότι να, αυτή είναι η συμπεριφορά των κυττάρων, αλλά λένε το ο καρκίνος. Ο καρκίνος δεν υπάρχει καμία επιστημονική αλήθεια, γιατί η επιστημονική αλήθεια θα πει τον ευρήκαμε τι είναι. Θα πει τον ευρήκαμε. Αλλά υπάρχουν διάφορες ερμηνείες και λέμε από πού να προέρχεται και πώς είναι αυτό, και μερικά πράγματα τα οποία μέχρι στιγμής ξεφεύγουν. Έτσι φτιάχνουμε μια θεωρία για κάτι που ακόμη δεν το γνωρίζουμε. Είναι χρήσιμη, θα μου πείτε, η θεωρία, βεβαιότατα. Αλλά αντί αυτή την περίπτωση προχωρώ παραπάνω και δεν θα μου μείνει καιρός να πω κάτι άλλο, παρά μόνο περιορίζομαι στο να πω ότι πολλές φορές οι θεωρίες είναι αλληλοσυγκρουόμενες μεταξύ των. Και όταν αυτές οι θεωρίες είναι απλώς θέματα που αφορούν στη φύση, δηλαδή αντικείμενα της επιστήμης, μάλλη σημασία. Αν όμως αυτά μπορούν να άπτονται και θέματα μεταφυσικά, δηλαδή θέματα που αφορούν στην πορεία του ανθρώπου, του μελλοντός του, της υπάρξεώς του, θερυπή λέμε ποια η καταγωγή του ανθρώπου, κατάγεται από τον πίθηκο, μα αυτό δεν είναι επιστημονική αλήθεια, είναι μία θεωρία, είναι μία θεωρία. Ποια η ηλικία της γης, το λέγαμε μια περασμένη φορά, είναι εκατομμύρια και δισεκατομμύρια χρόνια, αυτό είναι μία θεωρία. Έρχεται μια άλλη, σας το είχα πει την περασμένη φορά, έχω μάλιστα και εδώ συμπτωματικά το κουβαλούσα, γιατί ήθελα να σας το διάβαζα μια περασμένη φορά, αλλά δεν μου δόθηκε η ευκαιρία, και είχα υπογραμμίσει για μια περασμένη φορά αυτό το συμπεράσμα του Διεθνού Συνεδρίου για την ηλικία της γης. Κάτι μπορώ να σας πω στη συνέχεια. Λοιπόν, τι θέλει να πει αυτό, διότι είναι δε θεωρία, διότι βολεύει το να πούμε η ηλικία της γης είναι μερικά εκατομμύρια χρόνια. Βολεύει πού? Βολεύει στο θέμα της θεωρίας εξελίξεως. Αλλά θεωρία το ένα, θεωρία και το άλλο. Έρχεται μια άλλη θεωρία και λέει ότι δεν είναι αυτά, είναι έτσι. Συνεπώς δεν μπορούμε να υποστηρίζουμε την θεωρία ως επιστημονική αλήθεια. Το δυστύχημα ξέρετε ποιο είναι? Ότι στα σχολεία μας, στα σχολεία μας, και μάλιστα αυτό, αν μου επιτρέπετε από την έκφραση, το καταγγέλλω, όταν διδάσκουν οι καθηγητές, εάν είναι εννοείται οι ληστές, ή δεν μπορούν να κάνουν αυτή τη διάκριση των όσων λένε τώρα εδώ, θα μου πείτε, είναι δυνατόν να μην μπορούν να κάνουν τη διάκριση? Από ό,τι έχω ζυγίσει, δεν μπορούν να κάνουν τη διάκριση. Λυπούμε που το λέω. Και τι μπερδεύουν? Μπερδεύουν αυτό που λέμε θεωρία με αυτό που λέμε επιστημονική αλήθεια, και λέγουν στα παιδιά ότι αυτό είναι έτσι. Μα αγαπητέ μου, αν είσαι αληθινός επιστήμον, δεν θα παρουσιάσεις στα παιδιά θεωρίες ως επιστημονικές αλήθειες. Αυτό είναι μία απάτη, είναι μία μη δεοντολογία επιστημονική. Έβγαλες πανεπιστήμιο, και ο επιστήμον το πρώτο στοιχείο που πρέπει να έχει είναι η εντιμότητα, διότι άμα δεν έχει την εντιμότητα, τότε δεν είναι επιστήμον, τότε κάνει μεταφυσική, μπαίνει σε ξένα χωράφια, γιατί θέλει να υποστηρίξει μια άλλη αντίληψη, ιδέα για κάτι παραπλήσιο, κάτι δικό του. Θέλει να υποστηρίξει θερυπή ότι δεν υπάρχει ο Θεός. Μα αυτό το θέμα είναι μεταφυσικό, δεν είναι επιστημονικό. Και κάνεις το βαρύ λάθος να μην έχεις εντιμότητα επιστημονική και δεοντολογία επιστημονική, μόνο και μόνο για να υποστηρίξεις μία, θα λέγαμε, μεταφυσική σου θέση. Ο ηλισμός είναι η μεταφυσική θέση. Δεν έχει σημασία το ότι δεν δέχεται Θεό.
διότι είναι μία πίστη ότι δεν υπάρχει ο Θεός, αλλά υπάρχει μόνο ύλη. Συνεπώς είναι μία μεταφυσική θέση σε αυτό. Είναι έντιμον? Δεν είναι έντιμον. Το καταγγέλω αυτό το πράγμα και σας τα είπα αυτά τα πράγματα. Αν μπορείτε κάτι να κρατήσετε, όσοι μπορείτε να τα ξεχωρίσετε και να τα λέτε στα παιδιά σας, ώστε τα παιδιά να μην νομίζουν ότι ακριβώς λέγεται στο σχολείο. Όχι, παιδί μου, θα πείτε πολύ απλά, αυτό είναι επιστημονική θεωρία, δεν είναι επιστημονική αλήθεια. Αύριο αλλάζει. Και μια που έχω αυτό εδώ, λέει ότι στο πανεπιστήμιο της Ντουκένς του Πίτσμπουργκ στις ΗΠΑ, διεθνές συνεδρίο με θέμα την ανακοίνωση των συγχρόνων απόψεων πάνω στο πρόβλημα της ηλικίας της γης. Σε αυτό πήρανε μέρος, φαίνεται, πολύ σπουδαίοι επιστήμονες, και ότι από την Ελλάδα και από όλη την Ευρώπη ήταν μόνο ένας. Αυτός που το υπογράφει λέγεται Απόστολος Φράγκος, μέλος της AGU, ΑΑΙΑΜΗΒΑ, δεν τα ξέρω αυτά τι. Πρέπει να είναι Ινστιτούτα, πρέπει να είναι Πανεπιστήμια της Αλλοδαπής. Λοιπόν, 180 επιστήμονες, ερευνητές και καθηγητές πανεπιστημίων από τις ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία κλπ. Και λέει εδώ ότι που στηρίζονται σε πρόσφατο επιστημονικό υλικό παρατηρήσεων, το οποίο θέτει σε σοβαρή αμφισβήτηση και κλονίζει εκ θεμελίων την μέχρι τώρα επικρατούσα άποψη για την ηλικία της γης, που την θεωρούν ότι ανέρχεται σε 4,5 περίπου δισεκατομμύρια χρόνια. Η άποψη αυτή, μόνο σας διαβάζω ότι έχω υπογραμμίσει, η άποψη αυτή για την ηλικία της γης, ότι είναι μερικά δισεκατομμύρια χρόνια, διαμορφώθηκε τον περασμένο αιώνα με την αποδοχή του λεγόμενου ομοιομορφισμού. Θα σας το εξηγήσω τι είναι. Το παρόν, λέμε, είναι το κλειδί της ερμηνείας του παρελθόντος. Αυτή είναι η θεωρία. Θεωρία. Προσέξτε, το παρόν είναι το κλειδί της ερμηνείας του παρελθόντος. Δηλαδή, παίρνουμε ένα βράχο, μία πέτρα, ένα γεωλογικό στρώμα και λέμε, αυτό το πράγμα το παρατηρούμε. Το παρατηρούμε. Παρατηρώντας το, τι μεταβολές έχει μέσα σε 50 ή 100 χρόνια? Διότι είναι γνωστό ότι παρατηρήσεις οι επιστήμονες σε πολλά θέματα άρχισαν να κρατούν από τον περασμένο αιώνα. Όχι πιο πίσω. Πιο πίσω. Παρατηρήσεις και στοιχεία. Φερρυπίν, το κλίμα της Ελλάδος. Νομίζω ότι το κρατούν εδώ και 80 χρόνια από τις αρχές του αιώνος μας. Μπορεί και λίγο πιο πίσω από τον αρχόν του αιώνος μας. Δεν είμαι πολύ σίγουρος, αλλά κρατούν στοιχεία του κλίματος της Ελλάδας. Κάθε χρόνο, κάθε μέρα, τι θερμοκρασία έχουμε, τι βροχές έχουμε, τι χιόνια έχουμε, τι ύψος χιονιών, ύψος βροχής. Αυτά είναι στοιχεία. Τα μαζεύουμε διαρκώς. Έτσι λοιπόν, με βάση αυτά, παρατηρήσεις τώρα 100 και 150 και 200 ετών, λέμε τι έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει τίποτα? Φερρυπίν, η Κρήτη, να την η Κρήτη. Τη βλέπετε? Αυτή είναι η Κρήτη. Αυτή η ανατολική και η δυτική Κρήτη παθαίνει αυτό. Προσέξτε. Από τη μία βουλιάζει η Κρήτη και από την άλλη ανεβαίνει. Αν θυμάμαι καλά, από το δυτικό της μέρος ανεβαίνει η Κρήτη. Αν θυμάμαι καλά. Και από το ανατολικό της μέρος βουλιάζει. Τι παρατηρήθη? Παρατηρήθη κάτι σπήλαια που είναι συνήθως κοντά στη θάλασσα, έχουν κροκάλες. Αυτές οι κροκάλες, μάλιστα, από έκρηξη ηφαιστείου της θύρας, πάποτε έγινε μια έκρηξη, ταξίδεψαν αυτές οι κροκάλες, δηλαδή η ηφαιστειακή γη, η γνωστή κροκάλα αυτή, κροκάλα δηλαδή, το ξέρετε, η ελαφρόπετρα, ταξίδεψε, μπήκε μέσα, τα κύματα της θαλάσσης έφεραν εκεί στην Κρήτη. Μπήκε μέσα στη σπηλιά, μπήκαν αυτά. Αυτή άρχισε να ανεβαίνει, να κάνει αυτό το πράγμα, και εγκλωβίστηκαν εκεί. Μάλιστα σήμερα είναι πολλά μέτρα πάνω από τη θάλασσα ένα τέτοιο σπήλαιο. Και λένε λοιπόν ότι αυτό ποτέ έγινε. Αυτό χρειάστηκε να γίνει τόσες χιλιάδες χρόνια.
Με βάση αυτό, πώς την είπαμε τη θεωρία, το κλειδί της ερμηνείας λέει του παρελθόντος ποιο είναι, το παρόν. Το παρόν λοιπόν ερμηνεύουμε και λέμε, κάναμε αναγωγή και λέμε, αν χρειάστηκε να γίνει αυτό τόσα χρόνια, τότε για να γίνει ο σχηματισμός της γης πόσα χρόνια χρειάζονται? Μερικά εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια χρόνια. Αυτό λέγεται η θεωρία του ομοιομορφισμού. Δηλαδή ότι έχουμε κάτι το ομοιόμορφο. Εκείνο που συνέβη τώρα πρέπει να συνέβη και τότε. Αν δεν είναι έτσι, διότι υπάρχει μια άλλη θεωρία που λέγει, ότι κάποια στιγμή το σύμπαν με ένα τρομακτικό άλμα επήρε τη μορφή που έχει. Η λεγόμενη έκρηξη. Και αυτό θεωρία είναι. Η λεγόμενη έκρηξη. Η πρωταρχική έκρηξη. Έσκασε μια μάζα φοβερά πυκνή, έσκασε, σκορπίστηκε και γέμισε ο ουρανός. Μάλιστα αυτό είναι και μεγαλειώδες. Εκείνο που θα λέγαμε γεννηθήτος αναστέρες, θα έλεγε ο Θεός. Γεννηθήτος αναστέρες και γεννήθησαν. Με ένα μύτο γεννήθησαν. Να γίνουν. Και έγιναν τα αστέρια μεγαλειώδες. Μα αυτό δεν έγινε με τη θεωρία του ομοιομορφισμού. Δεν έγινε λίγο, αλλά τι έγινε? Σε κλάσμα δευτερολέπτου έγινε έκρηξη. Συνήθως αντιφάστηκε μία θεωρία με την άλλη θεωρία. Και εδώ τώρα λέγει, έχει διαπιστωθεί ότι αυτή η θεωρία δεν μπορεί να ισχύσει, του ομοιομορφισμού, απορρίπτεται. Απορρίπτεται. Και μαζί με αυτά όλα η θεωρία της εξελίξεως απορρίπτεται. Διότι αυτή θέλει πίστοση χρόνου εκατομμύριων ετών για να εξελιχθεί ο πίθηκος σε άνθρωπον. Πάει περίπατο λοιπόν αυτή η θεωρία. Είδατε μια, έτσι, μια εικόνα της πανοραμικής σας δίνω. Πρόκειται λοιπόν για μια επέκταση που κάνουν οι οπαδοί του ομοιομορφισμού. Επέκταση από το παρόν και το παρελθόν όσον αφορά τον ρυθμό εμφανίσεως και διαμορφώσεως των γεωλογικών και γεωφυσικών φαινομένων και γεγονότων του παρελθόντος, χωρίς όμως καμία επιστημονική επιβεβαίωση. Έρχεται σε αντίφαση με την ίδια τη θεωρία της μεγάλης εκρήξεως, του Big Bang, έτσι λέγεται αυτή η θεωρία, που οι ίδιοι σήμερα παραδέχονται ως το επικρατέστερο μοντέλο της δημιουργίας και διαμορφώσεως του σύμπαντος. Και οι ίδιοι δέχονται και τη μία και την άλλη θεωρία, είναι αντιφατικές. Και λέει στη συνέχεια, επομένως, ο ισχυρισμός των ομοιομορφιστών ότι η Γη έχει ηλικία δισεκατομμυρίων ετών στηρίζεται σε μια παραδοχή αναπόδεικτη. Μια διαφορετική άποψη για την ηλικία του πλανήτου μας, η οποία υπολογίζεται πλέον σε μερικές χιλιάδες χρόνια και όχι σε δισεκατομμύρια. Με τις δέες αυτές απόψεις, όπως είναι φυσικό, κλονίζεται αποφασιστικά και το κύριον θεμέλιο της θεωρίας της εξέλιξεως. Τώρα όμως που η υπόθεση των ομοιομορφιστών κλονίστηκε οριστικά, τώρα και ο τελευταίος αυτός ισχυρισμός των εξελικτικών κλονίστηκε ανεπανόρθωτα, διότι η ηλικία της γης αποδεικνύεται ότι είναι όχι δισεκατομμύριων ετών αλλά χιλιάδων ετών. Και λέει παρακάτω, είναι απόλυτα βέβαιο ότι δεν μπορεί να είναι επιστημονική θεωρία όπως παραπλανητικά εμφανίζεται η παλαιά, αλλά μια δογματική μεταφυσική παραδοχή. Μεταφυσική παραδοχή. Γιατί θα ήθελαν να στηρίξουν ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τον πίθηκο. Ξέρετε αγαπητοί μου όλα αυτά, για να μην πούνε ότι υπάρχει ο Θεός. Γιατί άμα πιστέψω ότι υπάρχει ο Θεός, τότε ο Θεός είπε ότι υπάρχει και η κόλαση. Αλλά δεν μου αρέσει η κόλαση. Και έτσι λέω, διαγράφω και το Θεό από τον ορίζοντά μου, δεν υπάρχει ο Θεός, και από τη στιγμή εκείνη μπαίνω στην περιπέτεια των θεωριών. Αρχίζω να φτιάχνω θεωρίες για να πω ό,τι θα πω, βλακίες και κουταμάρες και αντιεπιστημονικά πράγματα. Σε μια λοιπόν δογματική μεταφυσική παραδοχή που στηρίζεται σε πίστη και όχι στην επιστήμη. Αφού δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθεί ή διαψευστεί με τον επιστημονικό τρόπο της παρατηρήσεως και του πειράματος. Και για να ένα λεπτό και για να αδειάσω εδώ το ντοσιέ μου, έχω μερικά φωτοτυπήσαμε μερικά, είναι καμιά δεκαριά φύλλα. Αν κανείς
κανείς να έχει ας πούμε αντικείμενο επιστημονικό, θέλει να είναι καθηγητή σε γυμνάσιο, γιατί να είχα 500 να σας δώσω, 100-300 να σας δώσω, αλλά έχω πολύ λίγα. Αν κανείς είναι καθηγητής σε γυμνάσιο και θα το χρειάζεται, μπορεί να περάσει να πάρει μετά. Αυτά για τη θεωρία αυτή, αγαπητοί, για την απορία αυτή μάλλον. Τώρα η ώρα πέρασε όμως. Υπάρχει το επιχείρημα που λέγουν μερικοί άνθρωποι, με ρώτησε εμένα ο Θεός και με έφτιαξε. Γιατί λοιπόν να με δικάζει σε αιώνια κόλαση? Δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι, λέει. Τι μπορούμε να πούμε? Λοιπόν, τελευταία, όταν λέω τελευταία χρόνια, τελευταία χθες, προχθές, έχω ακούσει την ανόητη θέση που λένε οι νέοι. Με ρώτησαν, λέει, οι γονείς μου για να με γεννήσουνε. Θα πρέπει λοιπόν, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, για βρείτε εσείς κανένα τρόπο, πώς να ρωτήσετε το μέλλον παιδί σας αν θα έπρεπε να έρθει στον κόσμο ή όχι. Μήπως μπορείτε να με διαφωτίσετε με ποιο τρόπο θα πρέπει να ρωτήσουμε το μέλλον παιδί μας, πώς θα, αν θέλει να γεννηθεί. Αγαπητοί μου, είναι βλακία αυτό το πράγμα. Πρόκειται περί ανοήτων θέσεων. Ανοήτων θέσεων. Μοιάζουν σαν έξυπνες ερωτήσεις, αλλά είναι βλακώδεις, είναι κουτές. Όπως και εσύ που το λες σήμερα, νεαρέ μου, αύριο θα κάνεις τα παιδιά σου και βέβαια θα τα ρωτήσεις αν θα ήθελαν να τα φέρει στην ύπαρξη ή όχι. Ο Θεός λοιπόν μας έφερε στην ύπαρξη. Γιατί μας έφερε στην ύπαρξη? Μας έφερε γιατί μας αγαπά. Όπως οι γονείς, γιατί κάνουν παιδιά? Γιατί αγαπούν τα παιδιά τους. Αγαπούν. Και βλέπετε άνθρωποι που δεν έχουν παιδιά μαραζώνουν κακώς. Μαραζώνουν κακώς γιατί δεν έχουν παιδιά. Κακώς, το ξαναλέγω. Δεν πρέπει να μαραζώνουν, δεν αποτελεί αυτό σκοπό του γάμου. Τα παιδιά δεν αποτελεί σκοπό του γάμου. Είναι τρίτος σκοπός του γάμου. Δεν είναι ούτε καν δεύτερος. Είναι τρίτος σκοπός του γάμου. Τώρα ξέρω θα πέσει κάποια απορία που θα λέει και ποιοι είναι οι δύο πρώτοι σκοποί. Λοιπόν, λοιπόν, προσέξτε αγαπητοί, προσέξτε. Γιατί αγαπούν τα παιδιά? Έτσι και ο Θεός από αγάπη έφερε στην ύπαρξη τους Αγίους Αγγέλους. Δεν εγνώριζε ότι ένα μέρος από αυτούς θα έπεφτε? Οι δαίμονες που θα μετεβάλλονται σε δαίμονες. Αυτό όμως δεν τον εμποδίζει από το να δημιουργήσει τους Αγίους Αγγέλους. Είναι δημιουργήματα, είναι κτίσματα. Όπως και το σύμπαν το υλικών, όπως και τους ανθρώπους, όπως τα πάντα. Η αγάπη του Θεού τα έφερε όλα στην ύπαρξη. Συνεπώς και οι γονείς το ίδιο, κίντρωνε η αγάπη. Τώρα, επειδή ο κάθε ένας είναι ελεύθερος, δύναται να κάνει ό,τι θέλει. Εκείνοι που λένε με ρώτησαν, θα λέγαμε ότι αυτοί οι ίδιοι, γιατί λέει εδώ πάω για την κόλαση, στο χέρι σου να μην πας την κόλαση, σε έκανε ελεύθερο ο Θεός. Αν θέλεις πηγαίνει, αν θέλεις δεν πηγαίνει στην κόλαση. Είναι πάρα πολύ απλό το θέμα. Αυτά για να μην ασχοληθώ άλλο με αυτήν.